Χωρί ψαλίδι στι κύριε και σε επικουρικέ συντάξει, δεν βγαίνει με τίποτα λογαριασμό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ζητάνε οι δανειστέ, λένε από την κυβέρνηση, εκτιμώντα ότι τα νούμερα κουμπώνουν μόνο με οριζόντια κούρα με 6 με 7% ή μαχαίρι πάνω από 20% σε υψηλέ συντάξει. Οι εταίροι αντιθέτω υποστηρίζουν ότι το σημάσμα στι πρόορε συντάξει φτάνει και περισσεύει. Η ουσία όμω είναι κρυστάλλινη και ο λαό μα πρέπει να την ξέρει. Πρέπει να την ξέρουμε όλοι μα. Να το πω απλά. Οι δανειστέ απαιτούν να κόψουμε το ΕΚΑΣ, να φορολογήσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα 23%, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να τα ρίχνουμε για χρόνια πολλά στη μαύρη τρύπα του χρέους. Για να γίνει όμω αυτό, πρέπει όλοι να βγαίνουν στη σύνταξη τα 67 του ω το 2025 με ομπρέλα προστασία μόνο στα θεμελιωμένα δικαιώματα. Οι δανειστέ ήταν ισχυρά αντικίνητρα για τι πρόερε αποχωρήσει που μπορούν να αποδώσουν περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο έτο. Ποια είναι αυτά? επιπλέον 10% ποινή για όσου φεύγουν από την 1η Ιουλίου. Επιπλέον αυτοί θα παίρνουν μόνο την αναλογική σύνταξη ω τη συμπλήρωση του 67ου έτου, δηλαδή περίπου 40% μικρότερη σύνταξη από αυτή που θα έπαιρναν. Όσο για τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ, θα την παίρνουν με τη συμπλήρωση του 67ου έτου ηλικία. Από την αύξηση των εισφορών ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπολογίζεται ότι εξοικονομούνται 650 εκατομμύρια αυτό σημαίνει όμω μείωση 2% όλων των κοινών συντάξεων και μείωση 6% όλων των επικουρικών συντάξεων. Οι εταίρε ήταν σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣΟ στο 2018, με όφελο 300 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο έτο για τον προπολογισμό. Το σχέδιό του προβλέπει την ενσωμάτωσή του στο ελάχιστο εγκυημένο εισόδημα και τη χορήγηση μικρότερου ποσού σε περιορισμένο αριθμό δικαιούχων με πιο αυστηρά κριτήρια. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι κατώτατε συντάξει, οι οποίε θα υπολογίζονται με βάση τι εισφορέ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι περιορίζονται από τα 487 ευρώ στα 280 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Οι δανειστέ ήταν τη σύνδεση των εισφορών με το τζίρο για του αυταπασχολούμενου. Αυτό όμω εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των εσόδων του ταμείου του και ακολούθω σε μείωση των συντάξεων. Επιπλέον ζητάνε κατάργηση όλων των φόρων υπερτρίτων και κάλυψη του όποιου κενού με μείωση παροχών ή και αύξηση φορών. Όπω επίση την εφαρμογή τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματο και του μαθηματικού τύπου για τα εφάπαξ. το ΑΕΠ μειώνεται, αντιλαμβάνεστε ότι το ποσοστό που παρακρατείται από αυτό μεγαλώνει. Όσο πιο μικρό είναι το ΑΕΠ, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό. Με βάση τα στοιχεία του συστήματο ήλιο στι ηλικίε 51-60 ετών, υπάρχουν σήμερα 293.128 συνταξιούχοι, δηλαδή το 11% του συνόλου, και στι ηλικίε 61-65 ετών υπάρχουν 317.074 συνταξιούχοι, δηλαδή το 12% των συνταξιούχων. Το μέσο εισόδημα από συντάξει ηλικίε 51-55 ετών είναι 949,57 ευρώ, στι ηλικίε 56-60 ετών είναι 1072,12 ευρώ και στι ηλικίε 61-65 ετών είναι 1113,33 ευρώ, την ώρα που το μέσο εισόδημα συντάξεων γύρατο διαμορφώνεται στα 946,17 ευρώ. Σημειωτέν ότι 1.027.405 συνταξιούχοι, δηλαδή το 51% του συνόλου, έχει σύνταξη γύρατος που δεν ξεπερνά το 800 ευρώ.